Έπεσε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια με τα θέματα της βιολογίας για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και γενικής παιδείας. Τα ζητήματα, παρά τον όγκο και το ευρύ φάσμα που κάλυπταν, κρύφηκαν βατά και αναμενόμενα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλά διαβασμένους μαθητές να πετύχουν μια υψηλή βαθμολογία. Για τα θέματα της βιολογίας κατεύθυνσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά, αλλά σε γενικές γραμμές θα τα κρίναμε λίγο πιο εύκολα σε σχέση με τα περσινά. Για αυτούς που είχαν διαβάσει, τα θέματα ήταν βατά, δεν είχε δυσκολίες όπως περσινά χρόνια κτλ. Θεωρώ όποιος είχε κάνει ένα διάβασμα συστηματικό και μαζεμένο, τα πήγε αρκετά καλά. Τώρα θα δείξει. Όσον αφορά τη βιολογία γενικής παιδείας, δεν είχαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα για άτομα τα οποία είχαν προετοιμαστεί καλά. Οι εκφωνήσεις ήταν όλες κατανοητές. Η βιολογία γενικής χαρακτηρίζεται εύκολα, όπως πάντα. Κάθε χρόνια πέφτουν εύκολα θέματα. Την Παρασκευή ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα με πρώτο μάθημα τα αγγλικά και ακολουθούν το Σάββατο τα γερμανικά και τα ισπανικά. Για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται την 5η 21 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα, όπως κάθε χρόνο, αναμένονται στα τέλη του Ιουνίου ή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ας ολοκληρώσουν λοιπόν τα παιδιά, όσοι έχουν να δώσουν ακόμα ειδικά μαθήματα, οφείλουν να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν μετά και να κάτσουν να δουλέψουν τα μηχανογραφικά τους με τη βοήθεια των καθηγητών τους, των γονιών τους, να βάλουν σειρά προτίμησης, μην επηρεάζονται από βάσεις προηγουμένων ετών. Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά και να ηρεμήσουν, γιατί έρχεται μια επόμενη διαδικασία πάρα πολύ σημαντική για εκείνη, που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, στην οποία βέβαια θα βρουν όλους μας δίπλα τους, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή σχολή για αυτούς. Παρά την αύξηση των θέσεων κατά 5%, έντονος αναμένεται ο ανταγωνισμός για τις πολυπόθητες ιατρικές σχολές, ενώ κλειδί για την εισαγωγή σε αυτές αποτελεί και το μάθημα της βιολογίας, στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι.